τους κολλητούς στα δάκρυα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, χωρίς να λέμε πενελίκια, να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα είμαι ΑΕΚτζής, με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα και αντιολυμπιακός. Άντε γεια! Άσε ρε φιλαράκο! Δεν το έχω ξανακούσει αυτό ρε! Τι είναι αυτό που είπες ρε! Ρε πάτε καλά ρε βραδιάτικα! Τι είπε! Είμαι ΑΕΚτζής με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα! Ρε εσύ, ρε! Τι είπε τώρα ρε! Ρε τι είπε τώρα ρε! Ρε Αλέκο! Και δεν θες και πινελίκια! Ρε εσύ κάτσε καλά ρε φιλαράκο! Ρε ντροπιάζεις! Εμείς είμαστε μόνο Ολυμπιακοί! Τι ούτε είπε, με τώρα. Άλλα αισθήματα, ούτε με φιλό, ούτε με αντί. Ρε παιδιά, κατάλαβες. Ρε παιδιά, δεν το έχω ξανά. Αυτοί είσαστε. Ρε ντροπιάζεις και τους αεκτζίνες. Ρε ντροπιάζεις και τους αεκτζίνες. Το σύνολο των οπαδών, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις και μην κακοφανεί σε κανέναν, είσαστε έτσι. Αεκτζίνες με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα, παναθηναϊκοί με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Εσύ θες ψυχίατρο, νευρολόγο, παθολόγο, ισχυολόγο και προκτολόγο. Τι είπε τώρα, ρε. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Για ξαναπάρε. Τι μου πες από εδώ. Θα τα χάσουμε όλα εδώ πέρα. Εσύ, δεν ντροπιάζεις και τους αεκτζίδες, ντροπιάζεις και τους παναναϊκούς, ρε. Είμαι αεκτζής, με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα και το Ολυμπιακός. Και από πίσω και από μπρος, ο Ολυμπιακός. Τι φίλο είσαι, ξέρεις τουλάχιστον. Α, έχεις υπερειαστεί από τις χθεσινές συζητήσεις στην τηλεόραση. Μήπως είσαι, πώς τους λένε, ομοφίλους, αυτούς. Ναι, από αυτούς είσαι. Ρε τι τραβάμε πρωί-πρωί. Ρε Ολυμπιακό, τους τρέλανες όλους ρε. Ρε φίλε μου, τους έχεις τρελάνει όλους. Καλησπέρα. Τακί. Τακί. Έλα, τι κάναμε και σήμερα, ρε. Τι κάναμε. Μεγάλη βραδιά. Πέρσι όμως, μετά το τελικό του κυπέλλου δεν μιλούσες. Εσύ πότε, από πότε έχεις να μιλήσεις εσύ. Εγώ δεν σε κλείνω, περίμενε. Από πότε έχεις να μιλήσεις. Πότε μιλούσα. Άντε για, που πάντα ρε. Που πάντα ρε, 7 χρόνια εγώ δεν εγώ σε, μιλάω συνεχώς και από πίσω και από μπρος, δηλαδή εντός και εκτός έδρας και δεν σε πάω από τα παλιά εγώ ρε. Δεν σε πηγαίνω. Δεν σε πάω. Ρε, θα κάτσεις να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ρε. Ρε, τι είναι αυτά που κάνετε, ρε. Τι έχετε, τι έχετε πάθει σήμερα, τι έχετε πάθει. Ε. Έλα, έχει ένα γραμματάκι για σένα. Δεν πάτε καλά, ρε. Έχετε πάθει αυτό που τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός από το 25 και μετά σας κάνει εντός και εκτός έδρας, δηλαδή. Καλησπέρα. Γεια σου, τα καλά.